Γεια σε όλους, είμαι η Άρτεμις Σαμαρά και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου και σε ένα ακόμη βίντεο. Θέλω να καλωσορίσω τα μέλη που μπήκαν τώρα στο κανάλι μου, είναι νέες συνδρομητές και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την εγγραφή που κάνανε, αλλά επειδή μπήκαν πολλά νέα μέλη θέλω να τους πω ένα σας ευχαριστώ πολύ και μείνετε συντονισμένοι γιατί τα καλύτερα έρχονται στα επόμενα μου βίντεο. Δυστυχώς λόγω διάφορων συγκυριών όπως η μετακόμιση που είχα, το ότι είχαμε Πάσχα και δεν ήμουν στο σπίτι μου και πολλές άλλες λεπτομέρειες, δεν πρόλαβα να τραβήξω τα προηγούμενα αγαπημένα, τα αγαπημένα του Μαρτίου. Όμως είμαι εδώ πέρα σήμερα για να σας παρουσιάσω ποια ήταν τα αγαπημένα μου, ποια μου άρεσαν και σίγουρα να σας τα προτείνω. Οπότε πάμε να δούμε ποια ήταν αυτά. Το πρώτο μου αγαπημένο είναι από την εταιρεία Nuxe. Είναι το Detox, είναι για όλους τους τύπους δέρματος και πραγματικά είναι ένα φοβερό μαγικό προϊόν το οποίο το χρησιμοποιώ κάθε βράδυ. Έχω δει φοβερή διαφορά στην επιδερμίδα μου και μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό που μου αρέσει επίσης είναι και η συσκευασία η οποία ανοίγει έτσι και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολύ μικρή ποσότητα, την απλώνετε στο πρόσωπό σας και πραγματικά το επόμενο πρωί το πρόσωπό σας είναι ενυδατωμένο. Είναι από τα top προϊόντα που έχω δοκιμάσει γενικά σαν προϊόν νύχτας και σίγουρα σας το συνιστώ εάν δεν το έχετε δοκιμάσει. Το επόμενο είναι το διφασικό Micellar όλα σε ένα της Garnier. Είναι το Skin Active. Είναι ένα προϊόν που θα το έχετε δει πιστεύω σε πάρα πολλά αγαπημένα. Αλλά γιατί να μην μπει αφού έχει μια τεράστια ποσότητα προϊόντος η οποία διαρκεί για 200 χρήσεις. Εγώ το χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά και το έχω φτάσει έως εδώ. Αυτό που κάνω πριν το χρησιμοποιήσω είναι να το ανακοινήσω, να βάλω σε ένα βαβακάκι και να το περάσω σε όλο το πρόσωπό μου. Δεν ερεθίζει τα ευαίσθητα μάτια, δεν ερεθίζει γενικά την επιδερμίδα και είναι πάρα πολύ ωραίο και αν σκεφτείτε ότι θα κρατήσει για 200 χρήσεις, πιστεύω ότι συμφέρει πάρα πολύ. Τις μέρες όμως που είμαι πάρα πολύ κουρασμένη και δεν έχω διάθεση ούτε να σταθώ στο μπάνιο, αυτό που κάνω είναι να χρησιμοποιήσω μαντιλάκια για μακιγιάζ. Τα συγκεκριμένα μαντιλάκια που χρησιμοποιώ αυτόν τον καιρό είναι της Sephora, είναι τα Charcoal Exfoliating Wipes. Είναι 25 μαντιλάκια τα οποία περιέχουν ενεργό άνθρακα και το συγκεκριμένο πέρα από το να φέρει το μακιγιάζ κάνει και απολέπιση στο πρόσωπο. Έχει δύο πλευρές οι οποίες χρησιμεύουν η λεπτή πλευρά στο να φέρει το μακιγιάζ και η πιο τραχιά πλευρά στο να κάνεις απολέπιση. Μου αρέσει πάρα πολύ το προϊόν και κυρίως γιατί είναι μια πολύ εύκολη, πολύ γρήγορη λύση και γιατί είναι για δύο χρήσεις. Είναι και για καθαρισμό αλλά και για απολέπιση. Τώρα όσον αφορά το μακιγιάζ, η αγαπημένη μου σκιά που φόρεσα και φοράω και αυτή τη στιγμή είναι Bobbi Brown, είναι το Long Wear Cream Shadow Stick και η απόχρωση είναι η Pink Sparkle. Είναι αυτή εδώ πέρα η φοβερή απόχρωση, την οποία έχω και στα μάτια μου, δεν ξέρω αν φαίνεται. Αλλά μου αρέσει πολύ γιατί είναι ένα πολύ εύχριστο προϊόν. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι απλά να γυρίσετε την αντλία, να βγάλετε το προϊόν στο μάτι σας, να το απλώσετε, μπορείτε να κάνετε blending και με διάφορες άλλες σκιές ή και μόνο με αυτή τη σκιά, αυτή τη φορά φοράω μόνο αυτή τη σκιά και να έχετε ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα πάρα πολύ γρήγορα. Η Bobbi Brown έχει πάρα πολλές αποχρώσεις. Αυτή εδώ πέρα η ροζ απόχρωση ταιριάζει πάρα πολύ στα δικά μου χρώματα και μου άρεσε πάρα πολύ. Γι' αυτό και εγώ σας τη συνιστώ και σας προτείνω να δοκιμάσετε και τις υπόλοιπες σκιές που είναι και αυτές επίσης πάρα πολύ παιχνιδιάρικες με πάρα πολλές αποχρώσεις. Και τέλος, αυτό που μου άρεσε είναι η νέα τάση, η οποία έχουν φέρει πολλές εταιρείες όπως η L'Oreal, όπως και η Maybelline, είναι Infallible Blush Paint, το οποίο είναι ένα blush, η συγκεκριμένη είναι μια παλέτα με blush, την οποία όμως μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και σαν σκιά. Έχει πάρα πολύ ωραίες αποχρώσεις, η αγαπημένη μου είναι η Amber Love και η Peach Fling. Αυτές εδώ οι δύο. Και είναι κάτι που θα φορεθεί πολύ και για την άνοιξη και για το καλοκαίρι. Αλλά πέρα από αυτό έχετε και μεταβατικές σκιές, όπως αυτή εδώ πέρα, η Miami Sunrise που μπορείτε να τη βάλετε στο μάτι σας για να κάνετε ένα ντεγκραντέ. Και επειδή είναι μια παλέτα την οποία μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και σαν ρούζ αλλά και σαν σκιά για το μάτι σας, είναι και αυτή πολύ χρηστική και θα σας βολέψει πάρα πολύ. Τέλος, επειδή δεν είχα ίντερνετ στο σπίτι μου, αυτό που έκανα ήταν να κατεβάσω κάποια e-books. Ένα από αυτά είναι το e-book Same, το οποίο έχω τελειώσει και είναι 55 σελίδες. Η ιστορία είναι με ένα νεαρό hacker ο οποίος ξεκινάει χακάρει και στη συνέχεια χακάρει τα κινητά όλης της πόλης του, ανακαλύπτοντας όμως το τι κάνουν οι γυναίκες που ποθεί
Και μέσα από αυτό συμβαίνει και ένα έγκλημα, ο οποίος μετά αναλαμβάνει δράση για να το εξεχνιάσει. Είναι μια περιπέτεια και έχει να κάνει με το ψηφιακό κόσμο, οπότε μου αρέσει, μου κίνησε πάρα πολύ ενδιαφέρον και σας το προτείνω να το κατεβάσετε κι εσείς είτε από το Amazon είτε από τα υπόλοιπα που θα σας έχω κάτω στο description box. Αυτά ήταν τα δικά μου αγαπημένα για τον προηγούμενο μήνα, ελπίζω να σας άρεσαν και να σας ενέμπνευσαν. Θέλω να μου αφήσετε κάτω στα σχόλια τα δικά σας αγαπημένα και στα επόμενα μου βίντεο σκέφτομαι να κάνω room tour, δηλαδή να σας δείξω κάποια από τα δωμάτια που έχω ανακαινήσει. Και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, οπότε κάντε εγγραφή για να μην χάνετε ούτε επεισόδιο. Επίσης θα μου άρεσε να μου πείτε και εσείς πάρα πολύ τη γνώμη σας για το πώς θα διακοσμήσω κάποια από τα δωμάτια του σπιτιού μου, οπότε περιμένω και τις δικές σας ιδέες. Και τα λέμε σύντομα σε νέο βίντεο. Φιλάκια πολλά!